και στη μητέρα και στον πατέρα έδωσε μια μεγαλύτερη αίσθηση παρηγορίας, ότι το πρόσωπο αυτό τουλάχιστον όσο χρόνο έζησε, που ήταν πολύ λίγος, έκανε κάτι καλό στη ζωή του και θα αφήσει ένα έργο το οποίο αρκετοί θα το θυμούνται. Κανένας ο δυνατός είναι αυτός που ακόμα προσπαθεί. Ο Παντελής ήταν και πρόσωπο το οποίο υπηρετούσε και την πατρίδα. Υπηρέτησε την πατρίδα και έδωσε και εκεί πέρα τον καλύτερο του εαυτό. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν βοηθηθεί από τον Παντελή και ακόμα και τώρα έρχονται σε επικοινωνία με την οικογένειά του και λένε ακριβώς τις ευεργησίες που είδαν από το πρόσωπό του, πόσο τους αγάπησε και τους βοήθησε. Άρα λοιπόν ένα τρίπτυχο το οποίο συγκροτεί την ταυτότητα του μακαριστού Παντελή, του προσώπου το οποίο αγαπούσε την πατρίδα του, του προσώπου το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική και το προσώπου το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ τον άνθρωπο. Η φιλανθρωπία ποτέ δεν ακούγεται και ποτέ δεν πρέπει να ακούγεται. Και εμάς μας κατηγορούν πολλές φορές στην Εκκλησία γιατί δεν λέμε για το έργο μας. Δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα. Τα κάνεις γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Έτσι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις. Έτσι λοιπόν και ο Παντελής αυτό πίστευε και αυτό έκανε. Το αν αυτά θα βγουν προς τα έξω είναι θέμα του καθενός από εκείνους οι οποίοι έλαβαν τη βοήθεια και τη συμπαράστασή του. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Βοηθάμε γιατί το πιστεύουμε. Όχι γιατί πρέπει να μας πει κάποιος μπράβο ή πρέπει να το δείξουμε. Κάποιον άνθρωπο τον οποίο τον αγαπάς και μαζί του έχει συνδεθεί, έχει ανταλλάξει μαζί του απόψεις, ιδέες και πολύ περισσότερο αυτό ο άνθρωπος έχει συνδεθεί με κάτι το οποίο αγαπάς, αγαπούν οι περισσότεροι άνθρωποι, είναι η μουσική, τότε νομίζω ότι αυτό το οποίο μας κάνει περισσότερο να αισθανόμαστε μέσα μας μια σιγουριά είναι η χαρά που τον γνωρίσαμε και η χαρά των πραγμάτων των οποίων έμειναν, αυτό το οποίο έχει αφήσει ο ίδιος. Νομίζω ότι το σημαντικότερο από όλα είναι αυτό. Ως όλα λοιπόν τα νέα παιδιά τα οποία μας ακούν και έχουν μέσα τους αυτό το παράπονο, αυτή την οργή, ίσως κάποια ακόμα οργή να έχουν μέσα τους για τον άδικο χαμό του φίλου τους του Παντελή, θέλω να πω αυτό ακριβώς το οποίο το λέω από την καρδιά μου, ότι να μην συναγωγούνται, να προσεύχονται για αυτό. Αυτό έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή εκείνος. Λένε ότι ένα κερί όταν ανάγει